Στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 4 εκατομμυρίων ευρώ εντάχθηκε η κατασκευή 2 σχολείων στον οικισμό Γλυκορίζου του Δήμου Αρταίων. Πρόκειται για το πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο και το πρώτο ειδικό νηπιαγωγείο Άρτας, των οποίων η ανέγερση περνά πλέον σε φάση υλοποίησης, δίνοντας έτσι λύση στο ζήτημα της μόνιμης στέγασης και των κατάλληλων υποδομών για την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Φορέας εκπόνησης των μελετών, υποβολής της πρότασης και υλοποίησης είναι ο Δήμος Αρταίων. Επόμενη στόχη μας σε ό,τι αφορά τις σχολικές υποδομές είναι η κατασκευή 4 νέων νηπιαγωγείων προκάτ βαρέου τύπου σε Αγίους Αναργύρους, Καλαμιά, Γραμμενίτσα και Καμπή, καθώς και η μόνιμη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Άρτας, το οποίο σήμερα στεγάζεται στη Φιλοθέη. Βασική μας αρχή είναι να επενδύουμε στην εκπαίδευση και στη νέα γενιά, καθώς θεωρούμε πως αυτή είναι το μέλλον της περιοχής μας και αυτή θα μας βγάλει από την κρίση, τόνισε ο Δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης, αναφερόμενος καταρχήν στη θετική εξέλιξη για την κατασκευή των 2 νέων σχολείων στην περιοχή. Εντάξαμε στο ΕΣΠΑ το ειδικό σχολείο στο Γλυκόριζο. Πρόκειται για 2 σχολεία, για το πρώτο ειδικό νηπιαγωγείο και το πρώτο ειδικό δημοτικό στον ίδιο χώρο πίσω από την πλατεία στο Γλυκόριζο. Είναι προϋπολογισμού 4 εκατομμύρια περίπου ευρώ και μιλάμε και για καινούργια κτίρια. Μέχρι τώρα τα παιδιά του ειδικού σχολείου στεγαζόταν πρώτα εδώ απέναντι από το Δημαρχείο, τώρα φιλοξενείται στις εργατικές κατοικίες εκεί στην Ελεούσα. Οπότε πιστεύω 1,5-2 χρόνια, αν όλα πάνε καλά και τρέξουν γρήγορα οι όλες τις διαδικασίες, θα έχουν το δικό τους χώρο και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό να πούμε ότι για να φτάσουμε εδώ είχαμε ξεκινήσει και η προηγούμενη δημοτική αρχή είχαν ξεκινήσει από το να εκπονούν τις μελέτες. Ολοκληρώσαμε τις μελέτες, τις οριμάσαμε, υποβάλαμε την πρόταση και είχαμε και την στήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης που κατανοώντας το πρόβλημα μας έβαλε πρόταση στην κατάταξη και από εκεί πήραμε και κάποια επιπλέον μόρια. Οπότε μέσα από τη συγκριτική αξιολόγηση που υποβλήθηκαν 4 προτάσεις στην Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Επίρου, ήμασταν μέσα στις 2 πρώτες και τύχαμε της έγκρισης του προγράμματος. Και θέλω να ευχαριστήσω εδώ όλους όσους συνέβαλαν στο να ενταχθεί αυτό το έργο, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή μας. Όσον αφορά εμάς, οι διεκδικήσεις στον χώρο της εκπαίδευσης συνεχίζονται. Έχουμε σε συνεργασία με τις κτηριακές υποδομές οριμάσει από πολλού καιρού 4 νηπιαγωγεία βαρέου τύπου κατασκευής. Πρόκειται για τον νηπιαγωγείο στους Αγίους Αναργύρους, στην Καλαμιά, στη Γραμμενίτσα και στην Καμπή. Οπότε είμαστε στη διαδικασία και αύριο ενδεχομένως που θα είμαστε στην Αθήνα θα προσπαθήσω να δω την πρόεδρο, την κυρία Κουντούλη, για να δούμε πώς μπορούμε να τρέξουμε την υλοποίηση αυτών των σχολείων. Και παράλληλα το μεγάλο ζήτημα το οποίο ξεκίνησε και θέλει χρόνο για να το βάλουμε σε μια σειρά, δηλαδή όσον αφορά το μουσικό σχολείο για τη στέγαση τη μόνιμη, πρέπει να εξευρεθεί ο χώρος στο οικόπεδο. Εμείς προτείναμε στις κτηριακές υποδομές 4 χώρους, απλά τα επαναλαμβάνω, είναι στο στρατόπεδο Παπακώστα, στους Αγίους Αναργύρους, εδώ στα δικαστήρια και εκεί που είναι τώρα στη Φιλοθέη, να μας πούνε έναν χώρο που κρίνουν ότι είναι κατάλληλο, συνεργασία και με την Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων, τους διδασκόντους. Και από εκεί πέρα, όταν αποφασιστεί ο χώρος, εμείς θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τις μελέτες για να μπορέσουμε κάποια στιγμή, θέλει χρόνο αυτό, να το εντάξουμε σε αντίστοιχο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα όσον αφορά το θέμα του μουσικού σχολείου και τη φετινή λειτουργία του, ο κύριος Τσιρογιάννης επεσήμανε. Κοιτάξτε, πολλές φορές έχουμε απευθυνθεί με έγγραφά μας και στις κτηριακές υποδομές και με επιτόπια εκεί παρουσία. Μας έστειλαν κατά καιρούς από την Κομωτινή, στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο, στη Δυτική Αχαΐα, στη Λάρισα, στο Δήμο Ζωγράφου στην Αθήνα. Να πάμε να πάρουμε εκεί κάποιες λιόμενες αίθουσες που τις είχαν διαθέσει προσωρινά ο ΟΣΚ. Όταν πηγαίναμε να τις πάρουμε, ο κάθε δήμαρχος για ζικούς λόγους κρατούσε και μπαίναμε σε μια διαδικασία, είμαστε ένα μπαλάκι ανάμεσα μεταξύ κτηριακών υποδομών και δημάρχων. Οπότε αυτό που είπαμε πρέπει να σταματήσει αυτός, αν θέλετε, ο εμπεγμός, γιατί μας κοροϊδεύουν τώρα να μας στέλνουν δεξιά-αριστερά. Πρέπει ο ΟΣΚ να δει το θέμα σοβαρά. Οι αίθουσες που τους ανήκουν, όταν τις δίνει προσωρινά σε κάποιον για να λύσει το κτηριακό πρόβλημα, πρέπει να τις παίρνει πάλι πίσω, είναι να πάρει καινούργιες για να μπορέσει να λύσει αυτό το ζήτημα. Εμείς δεν το λύσαμε με αυτόν τον τρόπο με τις λιόμενες αίθουσες και αυτή τη στιγμή θα αναγκαστούμε να κάνουμε κάποια χωρίσματα επιπλέον στο ίδιο κτίριο με ένα
κόστος στην όλη διαρρύθμιση του κτηρίου για να μπορέσουμε προσωρινά να βγει αυτή η χρονιά. Αλλά εντάξει, μιλάμε για παιδιά, τα οποία τα παιδιά πρέπει να τα δούμε λίγο πιο σοβαρά. Δεν είναι ότι βάζουμε σακιά μέσα σε κάποια δωμάτια, σε κάποιους χώρους. Εκεί πρέπει να γίνεται το μάθημα σωστά και όπως πρέπει. Άρα πρέπει κάποια στιγμή το ΟΣΚ να καταλάβει ότι πρέπει να κάνει μια προμήθεια, αν δεν μπορεί να πάρει πίσω τις αίθουσες λιόμενων αιθουσών, να μας δώσει τουλάχιστον να γίνεται πιο αξιοπρεπώς το μάθημα, μέχρι να πάμε σε μια μόνιμη λύση και να έχουμε έναν μόνιμο χώρο για το μουσικό σχολείο. Πρέπει να συναποφασίσουν όλοι αυτοί που είναι και στον χώρο της εκπαίδευσης, δηλαδή τι εννοώ, και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση να πάρει θέση, και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και οι διδάσκοντες που είναι εκεί στο μουσικό σχολείο, και οι κτηριακές υποδομές που θα αναλάβουν την όλη διαδικαστική. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας χώρος που είναι στη Φιλοθέη, που είναι, υπάρχει ένα κτίριο και υπάρχει και μια κτηριακή και ένα δίπλα οικόπεδο αδιάθετο που μπορεί να γίνει μια κτηριακή επέκταση άμεσα, ανοίξει στο Δήμο αυτό το οικόπεδο με μικρότερο κοστολόγιο. Υπάρχει στους Αγίους Αναργύρους το οικόπεδο που έχει δοθεί από το Υπουργείο Υγείας από όταν ήταν οι νομαρχίες, το οποίο υπάρχει το διοκτησιακό. Υπάρχει όμως προτάσεις όπως ακούγονται για το στρατόπεδο Παπακώστα που ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Υπάρχει, ας πούμε, μια πρόταση που λέγανε από την εκπαιδευτική κοινότητα να πάει εδώ που είναι το πρωτοδικείο. Εκείνο όμως ανήκει στο δημόσιο. Άρα εμείς αυτή την κουβέντα δεν είμαστε εμείς μόνοι μας που θα πάρουμε την απόφαση. Να καθίσουμε όλοι μαζί, να συσταθεί η Επιτροπή Καταλληλότητας και να πάρουν αυτή την απόφαση η οποία θα είναι και άμεση και εφικτή. Γιατί πρέπει να αναλογιστούμε και το κόστος αλλά και τη χρονοβόρα διαδικασία. Επειδή κάναμε με τις κτηριακές υποδομές κάποιες συναντήσεις και με την πρόεδρο εκεί, μας ζήτησε να στείλουμε τις προτάσεις αυτές που σας είπα με κάποια ανάλυση, τα συν και τα πλην της κάθε πρότασης. Οπότε εμείς αποστείλαμε αυτή την έκθεσή μας στις κτηριακές υποδομές και από εκεί και πέρα θα στείλουν αρμόδιους μηχανικούς να αξιολογήσουν και να, όλοι μαζί να δούμε το τι πρέπει να γίνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, οι κτηριακές υποδομές, η σύσταση αυτής της εταιρείας είναι για το θέμα των σχολικών κτηρίων. Παλιότερα ήταν ο ΟΣΚ. Άρα δεν μπορεί να μην έχει λόγο, γιατί από εκεί θα γίνουν οι μελέτες ή μετά θα προσπαθήσουμε να εντάξουν ακόμα και εκείνο το έργο. Άρα πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο για μένα. Σχολιάζοντας γενικότερα τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Αμήνης για την αξιοποίηση στρατοπέδων από τις τοπικές κοινωνίες και ρωτώμενος για το θέμα του στρατοπέδου Παπακώστα και την πρόθεση να καταβληθεί το ποσό που αναλογεί για την παραχώρησή του και για 99 χρόνια στην τοπική κοινωνία, ο κ. Τσιρογιάννης δήλωσε. Καταρχήν να πούμε ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο το έλεγε ο κ. Καμένος. Όσον αφορά εμάς, γιατί το θέσαμε και στον Πρωθυπουργό όταν ήρθε πριν λίγες μέρες για τα εγγένεια της Ιωνίας, που θέσαμε ένα υπόμνημα και μέσα αυτό ήταν το ένα θέμα, ήταν και η παραχώρηση του στρατοπέδου Παπακώστα. Έχουμε πάει αρκετές φορές στο αρμόδιο Υπουργείο, στο Ταμείο εκεί, στο ΤΘΑ. Εγώ έχω πάει δύο φορές μέχρι τώρα. Έχω μιλήσει εκεί πέρα και με τον Διευθυντή του Ταμείου, τον κύριο Ζεσιμάτο. Από όσο γνωρίζω, έχει πάει και η Περιφέρεια και η Αντιπεριφέρεια για να διεκδικήσει για το κτίριο εκεί πέρα που θέλει να κάνει. Δεν έχουμε πει ότι θέλουμε να το πάρουμε τζάμπα. Έχουμε πει ότι το 5% που αναλογεί από τον νόμο, βεβαίως και θα το πληρώσουμε. Αν γίνει κάτι που αφορά, αν θέλετε, μια δραστηριότητα του Δήμου, ένα κτίριο του Δήμου, ένα σχολείο. Ή θεωρώ και η Περιφέρεια θα πληρώσει το αντίστοιχο που της αναλογεί. Δεν θέλουμε να το πάρουμε τζάμπα, αλλά πρέπει αυτή, δηλαδή ο κύριος Καμένος, για μένα κακώς βιάστηκε να κάνει τέτοιες δηλώσεις, πρέπει να κοιτάξει πρώτα τις δικές του υπηρεσίες, αν κατά πόσο οι Δήμοι, και δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεται, έχουν υποβάλει αιτήματα. Εμείς εδώ πέρα έχουμε υποβάλει υπομνήματα στον κύριο Καμένο. Έχουμε μιλήσει, σας λέω, με τον κύριο Ζεσιμάτο ονομαστικά και το είπαμε ότι εμείς είμαστε στη διάθεσή σας, επειδή έχουμε ένα οικόπεδο στην είσοδο της πόλης. Δεν μπορεί να το αφήνετε με αυτόν τον τρόπο έτσι και ακόμα και αισθητικά. Αλλά πρέπει να το αξιοποιήσετε. Θέλετε να μας το δώσετε εμάς στο Δήμο, θέλετε στην Περιφερειακή Ενότητα ή ένα κομμάτι σε εμάς στην Περιφερειακή Ενότητα, θέλετε να το κάνετε κάτι σαν μια ιδιωτική επένδυση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αξιοποιηθεί και εμείς είμαστε στη διάθεσή σας. Μας ζήτησαν να κάνουμε ένα master plan, αλλά του λέμε κάντε μας ένα έγγραφο ότι εμείς θέλετε να κάνουμε ένα master plan, γιατί θα δώσουμε κάποια χρήματα τα οποία εμείς έχουμε μια επίτροπο που πρέπει να εγκρίνουμε τι δαπάνη, γιατί δεν είναι ιδιοκτησία δική μας. Άρα νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο και το ξέρουν και οι κυβερνητικοί βουλευτές, έχει βαλτώσει και η ποιότητα είναι οι υπηρεσίες του κ. Καμένου. Και αυτό γιατί άρα κακώς τα βάζει με τους δημάρχους, πρέπει πρώτα να τα βάλει με τις δικές τους υπηρεσίες. Δεν θα απαιτήσετε όμως πληρώνοντας ένα τέτοιο αντίτιμο και την πλήρη κυριότητα, κύριε Δήμαρχε, γιατί εδώ λέει θα δίνεται για 99 χρόνια. Καταρχήν δεν υπάρχει πρόθεση από το Υπουργείο να κάνει κάτι. Όταν θα υπάρχει πρόθεση και θα μας πούνε ότι εμείς πραγματικά θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε, εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να γίνει κάτι καλό στην περιοχή μας.